Και τώρα να καλέσουμε στο βήμα τον Δραγώτη Κώστα, Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου του Αγιαντρέα. Καλησπέρα σας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, σύντροφε γραμματέα, την τελευταία επίσκεψή σας στην πόλη μας το καλοκαίρι, είχαμε επισημάνει τις δραματικές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με κυρίαρχα την προβληματική αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Και είχαμε αναφέρει και τις προτάσεις μας σαν υγειονομικό κίνημα, οι οποίες προφανώς δεν εισακούστηκαν από κανέναν από τους κυβερνώντες. Από νωρίς γνωρίζαμε ότι δεν τελειώσαμε με την πανδημία και ιδιαίτερα βλέποντας το άνοιγμα της οικονομίας κατ' επιλογή των μεγάλων συμφερόντων. Το επόμενο κύμα ήταν πρώτων πυλών τότε. Και τώρα βρισκόμαστε στην καρδιά του επωνομαζόμενου τετάρτου κύματος με ακποκαρδιατικά στοιχεία όσον αφορά τα κρούσματα και κυρίως τα ρεκόρ θανάτων. Σημειωτέων ότι οι θάνατοι κατέχουν πρωταρχικό ρεκόρ στην Ευρώπη, στην πατρίδα μας. Αυτές οι εξελίξεις δεν ήρθαν ομοτελειακά, αλλά σαν απορία της πολιτικής αντιμετώπισης του γενικότερου σχεδιασμού της υγείας με τις μειωμένες δαπάνες και με τον τελευταίο προϋπολογισμό. Μέτρα χωρίς συνέχεια και στόχευση, ενημέρωση με αντιφάσεις που εμπέρδευαν τον κόσμο αντί να βοηθήσουν, ανεπαρκή σχεδιασμός των εμβολιασμών, καμία οργάνωση στην αποφυγή συχνοτισμού στους χώρους υπερμετάδοσης, που ήταν τα σχολεία, οι χώροι εργασίας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι χώροι λατρείας κλπ. Η υποστελέχωση σε προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, κυρίως στα τμήματα της πρώτης γραμμής, που ήταν και παραμένουν οι κλινικές COVID και οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Και πριν ακόμα αρχίσει η πανδημία, αυτά τα τμήματα ήταν υποστελεχωμένα. Προσλήψεις με το σταγονόμετρο, κυρίως επικουρικών, με διάφορες εργασιακές σχέσεις, ενώ οι ανάγκες έχουν τελευταία υπερδιπλασιαστεί. Μετατροπή των νοσοκομείων σε καθυπεροχή μιας νόσου, με επιπτώσεις τόσο στους χρόνια πάσχοντες, όσο και σε προγραμματισμένα χειρουργία ασθενών που περιμένουν από καιρό. Και για να τα κάνουμε πιο λιανά τα πράγματα, στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας λειτουργούν 2 μονάδες εντατικής θεραπείας με συνολικά 16 κλίνες, με την παγκόσμια πρωτοτυπία να μην βρίσκονται σε ενιαίο χώρο, αλλά σε διαφορετικούς ορόφους και σε 5 μη επικοινωνούντες θαλάμους. Σε αυτή την παράλογη δομή εργάζονται μόνο 7 γιατροί, ενώ έπρεπε να είναι τουλάχιστον 13. Νοσηλευτές γύρω στους 35, ενώ έπρεπε να είναι τουλάχιστον 55. Και προσέξτε, από αυτούς μόνο 10 μόνιμοι. Η εξάντληση του συνόλου των εργαζομένων είναι προφανής από τη διετή συνεχόμενη σε αυτές τις συνθήκες εργασίας, ενώ οι διοικούντες σφυρίζουν αδιάφορα. Αν αυτό δεν είναι μεσαίωνας, πέστε μου εσείς τι είναι. Ας μην ξεχνάμε και να μην ψάχνουμε μακριά τα αρνητικά ποσοστά της νοσηρότητας. Τέλος, η ιατρική μετανάστευση συνεχίζεται, βλέποντας την απαξίωση της προσφοράς των εργαζομένων και αυξάνουν ταυτόχρονα τις ελλείψεις. Τελευταία, δεν φεύγουν μόνο νέοι γιατροί για το εξωτερικό που δεν βρίσκουν δουλειά εδώ πέρα, αλλά φεύγουν και ήδη υπηρετούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έμπειροι γιατροί. Οι λύσεις από τους διοικούντες, οι μετακινήσεις προσωπικού σε κλινικές και άλλα νοσοκομεία, ενώ τα εντέλεσθε έχουν γίνει πάγια πλέον τακτική, εκθέτοντας συναδέλφου μας στους κινδύνους της μετακίνησης. Φανταστείτε, μεγάλος αριθμός γιατρών πηγαίνουν στον πύργο, εφημερεύουν 24 ώρα και μετά έρχονται με το αυτοκίνητό τους στην Καρμανιόλα, στην Πάτρα. Και ένα άλλο καινούριο έβριμα, την ανάθεση υπηρεσιών σε γιατρούς που δεν τις γνωρίζουν. Τελευταία ψηφίσανε οι διακομιδές βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων ασθενών να γίνονται από ειδικευόμενους μετά τον 6ο μήνα της ειδικότητας. Είναι για να γελάς και να κλαις. Θα συνεχίσουμε να θρυνούμε λοιπόν θύματα και θα ζήσουμε καταστάσεις που η προσφορά πλέον θα είναι αδύνατη. Άμεσα πρέπει να αναπτυχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με αυξημένους πόρους, προσλήψεις και μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων που ήδη αυτή τη στιγμή υπηρετούν στα νοσοκομεία. Να ενσυγχρονιστούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας με χώρους, υποδομές και επαρκή προσωπικό. Να επαναλειτουργήσουν οι ανδροποιημένες μονάδες, όπως είπαμε και προηγουμένως, στον Πάτρα, το 409 στρατιωτικό.
νοσοκομείο και το νοσηματοθώρακα. Συνολική επανλειτουργία του νοσοκομείου να σταματήσει πλέον να είναι μίας νόσου ή περίπου μίας νόσου. Εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα με επίταξη μονάδων και προσωπικού. Στοχευμένη εμβολιαστική πολιτική με ενημέρωση από ειδικούς σε όλους τους χώρους και με όλους τους τρόπους. Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης να μην είναι τροχονόμος προς τα νοσοκομεία μόνο. Ακόμα και αυτές όμως οι διεκδικήσεις δεν χαρίζονται. Χρειάζεται αγώνας η κατάκτησή τους. Σε μια περίοδο που μαστίζει η ανεργία, η αποαπασχόληση, η ακρίβεια, η αβεβαιότητα, έρχεται και η πανδημία να συμπληρώσει το θλιβερό περίγραμμα που επέλεξαν για τις ζωές μας. Αγώνα σε κάθε μετερίζει για να πάρουμε πίσω τις ελπίδες, τις χαρές και το μέλλον της νέας γενιάς. Για ένα εθνικό σύστημα όχι μόνο διάστατο, προσβάσιμο σε όλους, με άξονες στην αγωγή υγείας, την πρόληψη, τις σύγχρονες θεραπείες, την αποκατάσταση, που είναι προπληρωμένα δικαιώματα του λαού μας. Ευχαριστώ. Καλό αγώνα.